Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε, αλλά όχι πολύ μακριά. Μένουμε μέσα στην Αττική και ανακαλύπτουμε τα 5 καλύτερα street food που υπάρχουν. Σουβλάκια, μπέργκερ, πίτσα και άλλα πολλά θα τα δείτε εδώ στην τηλεόραση του Epsilon. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε για street food στην Αττική, πάντα με ασφάλεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Βυσσαρίων και όπως κάθε πρωί μαγειρεύουμε παρέα, αυτή την εβδομάδα θα επαναπροσδιορίσουμε το street food. Θα το φέρουμε από το δρόμο μέσα στην κουζίνα μας. Θα ψάξουμε και θα βρούμε τις καλύτερες πηγές street food μέσα στην Αττική. Θα τις παρουσιάσουμε σε εσάς και εμείς με τη σειρά μας θα ετοιμάσουμε εδώ στην κουζίνα μας 5 λαχταριστά street food όπου θα τα μοιραστούμε μαζί, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να τα γράψετε και αυτά στο τετράδιο της γεύσης, στην κατηγορία που θα λέγεται street food. Θα ξεκινήσουμε όμως αυτή τη βδομάδα γλυκά-γλυκά, έτσι γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετό κρύο, οπότε θα γλυκαθούμε τώρα. Θα κάνουμε μία λαχταριστή τούρτα σοκολάτα. Εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Μέσα σε ένα μπολ θα ανακατέψουμε όλα μας τα υλικά με ένα κουτάλι. Θα προσθέσω βούτυρο, το οποίο το έχω λιωμένο. Θα βάλω γάλα. Μπράντι. Ανακατεύω ελαφρώς και πάμε μέσα εδώ να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη. Μετά από κάθε υλικό καλό θα είναι να κατέβετε για να είναι πιο εύκολο στο τέλος. Θα βάλουμε κακάο. Αν θέλετε το κακάο μπορείτε να το κοσκινήσετε στην αρχή. Εμείς κοιτάμε να σπάσουμε οτιδήποτε κομματάκια έχουν δημιουργηθεί από το κακάο. Εδώ θα βάλουμε καρύδι. Το καρύδι απλώς θα το χοτροκόψουμε με τα χέρια μας. Το σπάω ελαφρώς με τα χέρια μου. Μπήκε και το καρύδι. Ανακατεύουμε. Όπως βλέπετε μαζί με το κακάο, τη ζάχαρη και το καρύδι, το μείγμα έχει ελαφρώς σφίξει. Πάμε τώρα να βάλουμε το τελευταίο μας υλικό που είναι τα μπισκότα. Τα μπισκότα τα σπάμε ελαφρώς μέσα. Γιατί θα δείτε ότι και κατά τη διάρκεια που ανακατεύουμε, ίσως σπάσουν και λίγο παραπάνω. Οπότε τώρα τα σπάμε στα 2 ή στα 3. Ωραία. Ανακατεύουμε για να πάρει τα μισά μπισκότα μέσα το μείγμα μας. Και στη συνέχεια θα βάλουμε και τα υπόλοιπα. Αν θέλετε να ξαναδείτε αυτή τη συνταγή που ετοιμάζουμε ή όλες τις άλλες, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής μας youcook.gr. Εγώ από ό,τι βλέπετε προσθέτω μπισκότα και συνεχίζω το ανακάτεμα. Αυτό το κάνουμε μέχρι να βάλουμε μέσα όλα μας τα μπισκότα. Βάζω και τα τελευταία μπισκότα μέσα. Ωραία. Και ανακατεύω μέχρι να ενσωματωθούν όλα με τη σοκολάτα. Με ένα κουτάλι, σε 10 λεπτά, έχουμε ετοιμάσει το γλυκό. Στη συνέχεια θα το αφήσουμε στο ψυγείο, σιγά σιγά να σφίξει για περίπου 3 ώρες. Ωραία, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, είναι να φέρω μία φόρμα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το τσέρκι για να βάλω μέσα το γλυκό. Γύρω γύρω βάζω ένα φιλμ. Ή μία λαδόκολα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μπορέσω να το βγάλω πολύ εύκολα. Αυτό που έκανα, βλέπετε, έβαλα το φιλμ γύρω-γύρω από τη φόρμα και έτσι θα ξεφορμαριστεί πάρα πολύ εύκολα.
απλώνουμε γύρω-γύρω. Ωραία. Και τώρα μπορούμε να φορέσουμε ένα γάντι. Βάζουμε μέσα το γλυκό που έχουμε ετοιμάσει και κοιτάμε να το πατήσουμε καλά. Ωραία. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα τσέρκι 24 εκατοστών. Λαχταριστό και εύκολο γλυκό που άνετα μπορούν να φάνε 12 άτομα. Κοιτάμε να βάλουμε τώρα λίγο στις γωνίες να το χτίσουμε ουσιαστικά. Ωραία. Και τώρα όπως είπαμε πάμε να το αφήσουμε στο ψυγείο για 3 ώρες να δέσει και στη συνέχεια θα βάλουμε από πάνω ένα λαχταριστό γλάσο. Ο χρόνος πέρασε, το γλυκό έμεινε στο ψυγείο για 3 ώρες και έχει παγώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ετοιμάσουμε το γλάσο που θα βάλουμε από επάνω. Μέσα σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε την κρέμα γάλακτος, θα προσθέσω γλυκόζι και θα φέρω μία ξύλινη κουτάλα για να τα ανακατέψω. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η γλυκόζη και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τις σοκολάτες. Έχουμε σοκολάτα κουβερτούρα και πραλίνα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνεται και η κρέμα. Οπότε ρίχνουμε μέσα και τις δύο σοκολάτες. Η πραλίνα θα λιώσει πιο εύκολα. Ωραία. Κλείνω τη φωτιά και προσθέτω και τη σοκολάτα κουβερτούρα. Τώρα που έχει αρχίσει και λιώνει και η κουβερτούρα, θα αφήσω την ξύλινη κουτάλα στην άκρη και θα φέρω μία μαρίζ. Η μαρίζα θα με βοηθήσει να πιάσω και τη σοκολάτα από τις γωνίες. Ωραία. Οπότε, το γλυκό μας είναι έτοιμο κρύο από το ψυγείο, το γλάσο ζεστό, πάμε να το ρίξουμε από πάνω. Τα βάλω αυτά στην άκρη. Θα φέρω μία σχάρα. Ωραία. Και πάνω εδώ θα βάλουμε το γλυκό μας. Ωραία, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, όπως σας είπα, επειδή βάλαμε το φιλμ. Σπρώχνω προς τα πάνω το τσέρκι. Ωραία. Εύκολο, δεν μας δυσκόλεψε καθόλου να το ξεφορμάρουμε. Κοιτάμε να είναι στο κέντρο. Θα ρίξουμε από πάνω το γλάσο και ο σκοπός μας είναι να πάει παντού. Έχουμε κάνει ένα πολύ σφιχτό γλάσο γιατί θέλουμε να το απλώσουμε πάνω από το γλυκό μας. Μόλις το βάλω όλο θα δείτε ακριβώς τι εννοώ. Βάλω και λίγο έτσι να πέσει από μπροστά τώρα. Ωραία. Μόλις μπει όλο το γλάσο με τη μαρίζ κοιτάμε από πάνω να το απλώσουμε ομοιόμορφα. Κοιτάμε ελαφρώς με τη μαρίζ να διορθώσουμε γύρω-γύρω, να το απλώσουμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι και τώρα μπορούμε να σερβίρουμε. Ωραία. Θα φέρω ένα πιάτο και δύο παλέτες, δύο σπάτουλες για να μπορώ να μεταφέρω το γλυκό.
Τώρα είναι παγωμένο, μη φοβάστε, μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί. Το βάζουμε στο κέντρο του πιάτου. Ωραία. Από πάνω θα ρίξουμε λίγη κανέλα. Και θα βάλουμε και μερικά καρύδια. Ωραία. 2-3 καρυδάκια εδώ στην άκρη. Τέλεια. Και ο πιο γλυκός τρόπος για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα είναι αυτός εδώ. Καλή σας απόλαυση. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα Σούπερ Μάρκετ Κριτικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ Μάρκετ Κριτικός. Η έξυπνη επιλογή. Από το Αγιάσι της Καπαδοκίας, δύο αιώνες παράδοσης, γεύσης και ιστορίας ακουμπούν στο πιάτο σας. Αλαντικά Σάρι, 150 προϊόντα, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, μοναδικά υλικά, μυστικές συνταγές, γεύσεις που ξυπνάνε μνήμες από την Ανατολία. Προϊόντα παράδοσης Σάρι, αναλύωτες συνταγές από το 1938.